Τώρα θέλω να ακούσετε μία εντελώς διαφορετική οπτική από αυτές που ακούμε συνήθως. Χρόνια είναι ανταποκριτής πολλών ελληνικών μέσων στη Μόσχα, σχάτος στο Μέγκα. Είναι ο κύριος Δημήτρης Λιάτσος. Καλημέρα σας. Καλημέρα από τη Μόσχα. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Κύριε Λιάτσο, θέλω να ξεκινήσω ούτε με ιστορικές αναδρομές, ούτε με... Θα σας κάνω ένα ερώτημα που είναι στα χείλη πολλών καλοπροαίρετων στην Ελλάδα, δεν ξέρω στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το ερώτημα είναι το εξής. Τόσο διάστημα, τους τελευταίους τουλάχιστον μήνες, ο Ρώσος Πρόεδρος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, επικαλείται προς τους Ευρωπαίους συνομιλητές του, τουλάχιστον, αλλά και τους Αμερικανούς, πιέστε την Ουκρανική κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτό που δεν εφαρμόζει από το 2015, τις συμφωνίες του Μίνσκ, ιδίως τη συμφωνία Μίνσκ 2. Ξαφνικά ο ίδιος άνθρωπος με την κίνηση αναγνώρισης των δύο λαϊκών δημοκρατιών, όπως ονομάζονται, τεινάζει αυτό που ζητούσε να εφαρμόσει, που δεν εφάρμοζε η Ουκρανική κυβέρνηση. Θα σας πει κάποιος, γιατί δεν έχασε την νομοποιητική του βάση έτσι? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Ενδιαφέρουσα λογική, αντιδιαλεκτική λογική θα έλεγα, πάνω στη βάση όλης αυτής της πληθώρας των δυτικών απόψεων που ακούμε και οι οποίες είναι αρκετά παρασάγκας θα έλεγα μακριά από την κοινή αριστοτέλειο λογική. Επειδή είμαστε και ολίγων Έλληνες και δεν ξέρω αν έχουμε και τίποτα, αν κουβαλάμε πάνω μας τίποτα από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, καλό θα ήταν να δούμε το εξής. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε μία φράση: το Μίνσκ το έχουν σκοτώσει εδώ και καιρό. Δηλαδή ουσιαστικά τι λέει? Ενώ 8 χρόνια πέρασαν από τότε που υπογράφηκαν οι συμφωνίες του Μίνσκ με την εγγύηση της Ρωσίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, και ενώ αυτά τα 8 χρόνια όχι μόνο δεν έχει κάνει τίποτα η Ουκρανία, γιατί ήταν συμφωνία μεταξύ του Κιέβου και του Ντανμπάς πώς να βρούνε τρόπο συμβιβαστικό για να λύσουν το θέμα με το να δώσουν ευρείες δικαιοδοσίες σε τοπικό επίπεδο και ουσιαστικά να μετατραπεί η Ουκρανία σε μια χώρα όπως είναι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ας πούμε έτσι. Σε μια χώρα η οποία θα πρέπει να σέβεται τις περιοχές της και όχι να λύνει κατά το δοκούν τα ζητήματα όπως θέλει αυτή. Αυτό το ψηφίσανε, αλλά δεν το δέχτηκαν ποτέ. Γιατί? Διότι κουμάντο στην Ουκρανία, πέρα από τους Αμερικανούς απ' έξω, μέσα στην Ουκρανία κάνουν ομάδες εθνικιστών, είναι το εργαλείο οι ομάδες εθνικιστών εκείνων που παίρνουν αποφάσεις. Και εκείνοι που παίρνουν αποφάσεις, δηλαδή οι έξωθεν, δεν είχαν κανένα λόγο να λυθεί το θέμα, να υπάρξει εκτόνωση σε αυτή την κατάσταση και να λυθεί το θέμα με βάση τις συμφωνίες του Μίνσκ. Κανένας δεν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία του Μίνσκ. Γιατί? Είναι ένα ερώτημα. Διότι ήθελαν να είναι πάνω από αυτή. Άρα έρχεται το Βερολίνο και το Παρίσι, προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα, αλλά το Κίεβο δεν παίρνει από αυτούς οδηγίες, δεν παίρνει από αυτούς νουθεσίες, παίρνει από άλλους, από την Ουάσιγκτον. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα που έφτασε ο Πούτιν να κάνει αυτή την κίνηση και ολόκληρη η πολιτική ηγεσία της Ρωσίας, γιατί όπως είπε μετά ο ίδιος, μην μας κατηγορήσουν για το Μίνσκ, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι προτείναμε το Μίνσκ, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι είχαμε την πρωτοβουλία 8 χρόνια, τους παρακαλούσαμε, πηγαίναμε σε όλα τα φόρα και ζητάγαμε να ξεκινήσουν έστω σταδιακά, έστω ένα βήμα, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο ας πούμε, για να πάμε να φτάσουμε στην υλοποίηση αυτών των συμφωνιών, τίποτα. Άρα το Μίνσκ, πολύ πριν ο Πούτιν πάρει αυτή την απόφαση, ήταν νεκρό, θα πει κανένας. Οπότε πώς συμπεριφέρεσαι σε ένα νεκρό, εξαρτάται, έχει αυτό, άλλοι κάνουν, πώς τα λένε, φέρετρα μεγάλα, συγκινησιακές εκδηλώσεις, τελετές και νεκρόσιμες ακολουθίες, άλλοι τα πετάνε εκεί σε μια άκρη και τελείωσε. Εδώ το θέμα είναι ως εξής. Υπάρχουν γύρω στα 4 εκατομμύρια υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα στο Ντανιέτσκ, στο Ντανμπάς, Ντανιέτσκ και Λουγκάνσκ,
οι οποίοι υποφέραν από την καθημερινή, όχι σήμερα, χθες, τις τελευταίες μέρες που ουσιαστικά ξεκίνησαν και μάχες, αλλά και τα προηγούμενα 7-8 χρόνια, συνέχεια βομβαρδισμοί, συνέχεια επιθέσεις και συνέχεια από την πλευρά του ΟΑΣΕ και του monitor, που κάνει monitoring στην περιοχή που παρακολουθεί αυτή την κατάσταση, δίνανε, λέει ο Πούτιν, άψυχα νούμερα που δεν λένε τίποτα. Έγιναν, λέει, σήμερα 15 παραβιάσεις, έγιναν αύριο 150 παραβιάσεις. Από ποιον, προς ποια κατεύθυνση? Ενώ αν πάρεις τα στοιχεία, τα έδωσε αυτά και στον Υπουργό Εξωτερικών, το Δένδια τα είπε μπροστά στη συνέντευξη που έδωσε ο Λαυρόφ την περασμένη εβδομάδα. Τα άκουσα με τα αυτιά μου και τα είδα με τα μάτια μου. Όταν έχουμε, λέει, από την πλευρά μέσα στην περιοχή του Ντανμπάς, του Ντανιέτ, να είναι τρεις φορές περισσότερες οι επιθέσεις, οι καταστροφές στα σπίτια, αυτά τα σημάδια, ας πούμε, πάνω στους τοίχους, τα κατεστραμμένα αυτά κτλ., δεν τα λέει αυτά ο ΟΑΣΕ, λέει ότι έγινε 150 παραβιάσεις. Από ποιον, προς ποια κατεύθυνση, πόσοι σκοτώθηκαν, αν σκοτώθηκαν, πόσοι έμειναν άστεγοι? Αυτό το πράγμα για μια περιοχή 4 εκατομμυρίων να το ζει 7-8 ολόκληρα χρόνια, πρέπει να τελειώσει. Αυτή ήταν η απλή λογική της ρωσικής ηγεσίας που πήρε και αναγνώρισε τις δύο αυτές δημοκρατίες και που δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει εδώ που τα λέμε, αν υπήρχε ειρηνική ζωή. Κύριε Λιάτσο, εγώ αντιλαμβάνομαι και νομίζω κατάλαβαν και οι ακροατές, γιατί αναπτύξατε ένα πλήρες σκεπτικό. Θα επιμείνω ως προς το εξής. Επειδή φτάσαμε σε μια κορύφωση, μια κλιμάκωση, αναρωτιέμαι, ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος λέει γι' αυτό το αλακάρτ της Δύσης και της συμπεριφοράς, όχι μόνο στο ζήτημα το ενδοουκρανικό, αλλά συνολικά απέναντι στη Ρωσία με τις επεκτάσεις του ΝΑΤΟ κτλ., δεν θα ήταν και διπλωματικά αλλά και σε επίπεδο εικόνας, γνωρίζοντας αυτό εσείς που λέτε, τη δύναμη της αλλίωσης εικόνας, να καθίσει σε ένα τραπέζι δημόσια διεθνώς με τον Γάλλο πρόεδρο, το Γερμανό καγκελάριο, να φωνάξουν και τον Ουκρανό, το Ζελένσκι, και εκεί μπροστά να τα πει μάτια κούτελα και να ακούσουμε το Ζελένσκι? Αφήστε τώρα τη μία εφαρμόζω, την άλλη δεν εφαρμόζω. Τι θα έλεγε για τη συμφωνία Μίνσκ 2? Έτσι δεν θα αφαιρούσε αυτό που λέει η αμερικανική πλευρά σήμερα και το λένε και οι Ευρωπαίοι. Τι λένε? Ότι σκότωσες, ακόμη κι αν εγώ να δέχομαι αυτό που λέτε, ότι ήταν νεκρή στην πράξη. Ωραία. Εσύ τη σκότωσες και διπλωματικά και νομικά, κάνοντας μία αναγνώριση, δηλαδή ανεβάζοντας πίστα. Γιατί το έκανε τώρα, θα σας πει κάποιος? Είχε άλλες ενδείξεις ότι θα συνέβαινε κάτι άλλο? Δεν είχε ενδείξεις, είχε αποδείξεις. Πρώτα-πρώτα αυτό που λέτε τώρα έγινε, αυτή η τετραμερής, ας πούμε, έγινε πριν από ένα χρόνο. Και ήταν ακόμα η Μέρκελ τότε, η οποία είχε μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτά τα πράγματα, και εδώ που τα λέμε φαίνεται τώρα ξεκάθαρο ότι ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καθαρά δυτικών συμφερόντων, αλλά είχε και ένα λόγο. Τούτος εδώ δεν έχει ούτε καν λόγο τώρα. Και θα εξηγήσω αν μου δώσετε την δυνατότητα αργότερα. Έγινε στο Παρίσι. Ποιος ξεχνάει πριν από ένα χρόνο, όταν ήταν ακόμα νεοεκλεγμένος ο Ζελένσκι και όταν υπήρχαν και κάποιες φρούδες ελπίδες ότι μπορεί να κάνει τίποτα. Έγινε αυτή ακριβώς η τετραμερής που αναφέρεται. Έτσι, βγήκαν από μέσα, βγήκε ο Ζελένσκι, νεαρούλης τότε και τα λοιπά, ας πούμε, και λέει ναι, θα πάμε, θα επιδιώξουμε να κάνουμε. Πέρασε ένας χρόνος. Τι έκανε? Τίποτα. Όσοι ξέρουν το ουκρανικό και πέρα από τους Αμερικάνους οι οποίοι το κρατάνε στο χέρι και το παίζουν σαν ένα μπαλάκι, λες και μια χώρα 40 εκατομμυρίων είναι μπαλάκι στα χέρια των Αμερικανών, υπάρχει η εξής απλή λογική. Ο Ζελένσκι έχει λόγο. Αφού έχει λόγο, αυτά που κουβεντιάσανε στο Παρίσι πριν από ένα χρόνο, γιατί δεν προσπάθησε να κάνει κάποια από αυτά? Είναι απλούστατο. Γυρίζει πίσω στο Κίεβο, τον καλεί ο επιτετραμένος εκεί πέρα της Αμερικανικής Πρεσβείας ή πάει και τον επισκέπτεται και του λέει αυτά ξεχασέ τα. Έχει απ' έξω 10.000 σκυλιά τα οποία γαβγίζουν με τα όπλα, τα κουνάνε μέσα στην πλατεία Μαϊντάν εκεί πέρα και φωνάζουν Σλάβα Ουκραίνη, δόξα στην Ουκρανία, δόξα στους ήρωες. Ένα σύνθημα το οποίο ακόμα και η UEFA πέρσι το απαγόρευσε να το έχουν βάλει μπροστά εδώ στο στήθος της φανέλης τους, γιατί είναι σύνθημα φασιστικό, είναι σύνθημα εθνικιστικό, είναι σύνθημα το οποίο το είχαν το 1941-42
οι Ουκρανοί εθνικιστές. Έτσι ήταν το σύνθημά τους. Ζήτω η Ουκρανία, ζήτω οι ήρωες. Αυτό το σύνθημα και με αυτό το σύνθημα η Ουκρανία βγαίνει σήμερα και στο ποδοσφαιρικό παζάρι, βγαίνει και στο διπλωματικό παζάρι και βγαίνει και παντού. Πρώτα-πρώτα το Ισραήλ. Όταν γίνονται οι εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα, το Ισραήλ, ο πρόεδρος του Ισραήλ, δύο φορές που βρέθηκε στο Κίεβο, συγγνώμη για την έκφραση, τους έχεσε πατόκορφα. Δεν ήρθα εδώ πέρα, λέει, για να μου θυμίσετε πληγές που πέρασε ο λαός μου πριν από 70 χρόνια το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και, και μέσα στα κολαστήρια. Καταλάβατε, έχουμε φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση που αυτό που λέτε για, για τις συμφωνίες του Μίνσκ, δυστυχώς δεν μπορεί να ισχύει, με την έννοια ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το υλοποιήσουν. 8 χρόνια κοροϊδεύουν. Ταυτόχρονα, και εδώ είναι το πιο σημαντικό, ποιος όξινε την κατάσταση τους τελευταίους 4-5 μήνες. Γιατί δεν λέμε ανοιχτά στον κόσμο ότι έχει δημιουργηθεί μια τεράστια αερογέφυρα στρατιωτικών μεταγωγικών από το Λονδίνο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, νατοϊκές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τεράστιο αμερικανικό εξοπλισμό, έχουν κάνει μια συνεχή αερογέφυρα μεταγωγικών που έρχονται στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας και κουβαλάνε εκατοντάδες χιλιάδες τόνους στρατιωτικό εξοπλισμό από τάγκς παλιά, σαράβαλα από την Αγγλία που δεν έχει να τα κάνει και ουσιαστικά τα δίνει σαν σκραμπ, μέχρι σύγχρονα όπλα όπως είναι τα Τζάβελιν, μέχρι τα Μπαϊρακτάρ από την Τουρκία και άλλα όπλα τα οποία είναι για μάχες εκ του συστάδιν και για μάχες να επιτεθούν τώρα και να προχωρήσουν σε μια κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτό τίνει προς την λύση και προς τη λύση της συμφωνίας του Μίνσκ. Αυτό, λένε οι Ρώσοι, βοηθάει την εκτόνωση της κατάστασης. Αυτό λένε και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και εμείς σε λογική βάση, ότι δημιουργεί ακόμα και ψευδεστήσεις στα πιο ακραία στοιχεία μέσα στην Ουκρανία, ότι η Δύση είναι μαζί μας, ότι κοιτάξτε τι όπλα έχουμε. Αυτή τη στιγμή λέει κανένας ότι η Ουκρανία είναι η περισσότερο μιλιταριστική χώρα, έχει δηλαδή πάνω της στρατιωτικό εξοπλισμό περισσότερο από κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Το μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Δεν είναι θέμα στρατού, είναι θέμα εξοπλισμών. Ο στρατός της Ουκρανίας είναι σε άθλια κατάσταση. Εννοώ το δυναμικό, το ζωντανό δυναμικό. Το έμψυχο δυναμικό, αλλά, ναι. Το έμψυχο δυναμικό. Γιατί οι μισοί από αυτούς έχουν ερηνή, που λέμε. Έχουν δηλαδή, ξέρουν ότι ο πατέρας τους και ο παππούς τους υπηρέτησε στο Σοβιετικό στρατό, ήταν στον πόλεμο, πολέμησε κτλ. Πού θα πάω εγώ? Αυτό όμως είναι το θέμα που δεν θέλουν να φαίνεται προς τα έξω, αλλά υπάρχει όμως. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία για μας, για όλη και για μας, για την Ελλάδα συγκεκριμένα και για όλη την Ευρώπη, είναι ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή διαθέτει οπλικά συστήματα περισσότερα από ό,τι οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Είναι σημαντικό αυτό, σε ποσότητα δηλαδή. Έχει περίπου όσα έχει και ο τουρκικός στρατός. Α, μάλιστα. Καταλάβετε έτσι. Μάλιστα. Κύριε Λιάτσο, το επόμενο ερώτημα, συγγνώμη, αλλά εδώ κάνω κάποιες ερωτήσεις που έρχονται και από, πρέπει να σας πω, δεκάδες είναι ακροατές που στέλνουν αυτή τη στιγμή μηνύματα ακούγοντάς σας και λένε ότι ακούνε πράγματα που δεν έχουν πολύ ακούσει, αλλά κυρίως τους ενδιαφέρει ένας άνθρωπος που ζει, εργάζεται και ακουμπάει το σφιγμό στη Μόσχα, πώς απαντά. Δεν είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις και πώς μπαίνει μέσα στην κουλτούρα αυτών που ακούγονται. Φερρυπίν μου λένε εδώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία τα λέει ο κύριος Γλιάτσος. Αλλά στη μεγάλη εικόνα, προφανώς ο Πούτιν δεν είναι ο πρώτος που το κάνει, αλλά και ο Πούτιν παραβιάζει εδώ το διεθνές δίκαιο και το αναθεωρεί με την αναγνώριση των δύο λαϊκών δημοκρατιών, ενδεχομένως για τους δικούς του λόγους. Το ερώτημα το δικό μας είναι, δεν ανοίγει έτσι η όρεξη σε ούλτρα αναθεωρητικές δυνάμεις? Αυτό ρωτούν οι ακροατές. Όπως η Τουρκία φέρει πίν για όσα έχουν κάνει στην Κύπρο και για όσα λένε στο Αιγαίο. Εδώ υπάρχει μια απάντηση, τουλάχιστον εγώ προσπαθώ μια απάντηση μακριά από μένα, το διεθνές δίκαιο, δηλαδή η γνώση του διεθνούς δικαίου, διότι δεν είμαι ούτε νομικός ούτε διεθνολόγος με την έννοια του διεθνούς δικαίου. Έτσι. Οι Ρώσοι λένε ένα απλό πράγμα. Μέσα στο καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ υπάρχουν οι παράγραφοι εκείνοι που λένε ότι ένα κράτος μπορεί να υπερασπιστεί και τα σύνορά του και να κάνει οτιδήποτε, αλλά μπορεί και να παίξει ρόλο έτσι ώστε
πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται γύρω από αυτό για να προστατεύσει τον εαυτό του και να προστατεύσει αυτές τις πληθυσμιακές μονάδες, έχει τη δυνατότητα και πρέπει να τους υπερασπιστεί. Το διεθνές δίκαιο είναι ένα, αν το πω έτσι, ένα κατασκεύασμα το οποίο ο καθένας μπορεί να το τραβάει όπου θέλει. Στη Μόσχα λένε και κάτι άλλο. Οι Αμερικάνοι, οι οποίοι είναι οι πρώτοι διδάξαντες γράφοντας στα παλιά τους παπούτσια οτιδήποτε ισχύει για τον ΟΗΕ και το θυμούνται μόνο όταν τους συμφέρει, όταν δεν τους συμφέρει δεν υπάρχει ΟΗΕ. Πού είναι ο ΟΗΕ? Αυτό το είπε ο Πούτιν στην συζήτηση κόντρα, μπορώ να το πω έτσι, που είχε με τον καγκελάριο της Γερμανίας, όταν του είπε: πόλεμο δεν είχαμε στην Γιουγκοσλαβία, δεν διαλύσανε μια χώρα στην Γιουγκοσλαβία και μια πόλη το Βελιγράδι? Και του απαντάει ο άλλος ότι τότε έγινε για να αποφευχθεί η γενοκτονία. Μα και εδώ γενοκτονία, του λέει, γίνεται. Ήταν πολύ κακό το παράδειγμα της Γιουγκοσλαβίας. Και εδώ γενοκτονία γίνεται και όμως δεν λέτε τίποτα. Και γέλασε προκλητικά ο Γερμανός, και αυτό στη Ρωσία θεωρείται ότι είναι προσβολή. Δηλαδή δεν κατάλαβα, υπάρχει κανένας λαός, ο αλβανικός λαός ή δεν ξέρω ποιος, για τον οποίο αξίζει να βομβαρδίσεις το σέρβικο λαό για να μην σκοτώσει τον, που δεν αποδείχθηκε για κάτι τέτοιο εδώ που τα λέμε? Αυτό λοιπόν στη Ρωσία σου λέει: δεν μπορείς εσύ κατά το δοκούν να εξηγείς το διεθνές δίκαιο όταν σε συμφέρει και όπως σε συμφέρει. Mm-hmm. Από τη μια πλευρά, από την άλλη, εγώ αυτό το λαό το θεωρώ ότι είναι κομμάτι από το μεγάλο ρωσικό λαό, το λαό του Ντανμπάς. Είπε χαρακτηριστικά και επιτέθηκε και στο Λένιν, όποιος είδε τα σχετικέ αυτές, ας πούμε, έτσι, για πώς δημιουργήθηκε το Σοβιετικό κράτος το 1922. Τότε πραγματικά ήταν μέσα στη ρωσική τσαρική ομοσπονδία το Ντανμπάς. Με βάση τις επιλογές του Λένιν πέρασε στην τότε Σοβιετική Ουκρανία. Μετά από ένα χρόνο ενάμιση, όταν πέθανε ο Λένιν, ο Στάλιν χρησιμοποίησε ένα πολύ αυστηρό συγκεντρωτικό σύστημα δημιουργίας της Σοβιετικής Ένωσης, που τον βοήθησε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην ανάπτυξη της οικονομίας μετά τον πόλεμο, αλλά που όμως το Ντανμπάς είχε φύγει από τη Ρωσία και ήταν στην Ουκρανία. Κανένας δεν πίστευε, και προφανώς και ο Λένιν, ότι θα υπάρξει τέτοια διάλυση και σκορποχώρη των Σοβιετικών Δημοκρατιών, γιατί αυτές οι Σοβιετικές Δημοκρατίες δεν ήταν μόνο σαν καθεστώς, και στο τσαρικό, στις τσαρικές εποχές, αυτές οι περιοχές ήταν στην τσαρική ομοσπονδία. Μάλιστα. Δεν ήταν ξεχωριστές. Δεν υπήρχε Ουκρανία ποτέ στην ιστορία ως κράτος ανεξάρτητο και ξεχωριστό. Κύριε Λιάτσο, αυτή την έννοια, την έννοια, όταν σου λέει σήμερα ότι η Ουκρανία που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 παίρνει μαζί της κομμάτια τα οποία ήταν καθαρώς ρωσικά, και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα χτυπάει και τα σκοτώνει και τα βιάζει από πάνω. Όχι, εγώ δεν θα σε αφήσω να το κάνεις. Αυτή είναι η λογική. Ωραία. Ρωτώ τον Έλληνα ανταποκριτή πολλών μέσων, εσχάτως στο Μέγκα, και ο οποίος έχει πάντα ένα διακριτό λόγο. Όταν δεν κάνετε απλή ανταπόκριση, μου αρέσει ότι κάνετε ολόκληρη ανάλυση. Προσπαθείτε να βάλετε τον τηλεθεατή στα κοινωνικο-οικονομικά και πολιτικά γεγονότα του παρόντος. Σας ρωτώ. Εάν εγώ είμαι... Θέλετε μια γνώμη από εδώ, μια εικόνα, από τη Ρωσία, πέρα από τα τυπικά που λένε τα πρακτορία ειδήσεων. Τα πρακτορία έχουν ένα λόγο αποστηρωμένο, ας πούμε. Εγώ το ζω, γι' αυτό σας δίνω, αν το θέλετε. Ρωτώ λοιπόν εσάς, εάν κάποιος είναι στην Τουρκία, της πολιτικής ελίτ, και βλέπει αυτή την κατάσταση, η οποία Τουρκία βοηθάει την κυβέρνηση της Ουκρανίας από τη μια, θέλει να λέει ότι έχει και καλές σχέσεις με τον Πούτιν από την άλλη. Βγαίνει λοιπόν ο Ερντογάν και λέει: θεωρώ ότι έχω και εγώ πληθυσμούς, και αφού βλέπω ότι με τον Πούτιν δεν υπάρχει καμία κύρωση, δεν κατάλαβα, γιατί αυτός είναι καλύτερος, θεωρώ και εγώ ότι έχω αδελφούς πληθυσμούς στην Ελλάδα. Και κάνω το ίδιο. Με καλούν προσχηματικά, εδώ προσχηματικά, έλα και μπουκάρω. Τι θα μου κάνετε δηλαδή? Αφήστε που με έχετε και ανάγκη στο ΝΑΤΟ. Αυτό πώς το ακούτε εσείς? Το έχω ακούσει πολλές φορές τις τελευταίες 48 ώρες. Γι' αυτό σας ρωτώ, γιατί είναι ένας κεντρικός πυρήνας ανάλυσης στην Αθήνα τουλάχιστον. Ένα σημαντικό θέμα πάνω σε αυτό που αναφερόμαστε τώρα είναι το εξής. Πρώτα η Θράκη, όπως μου έβαλε κάποια κυρία ένα ερώτημα εκεί πέρα,
ήταν αμιγός πάντα ελληνική, ελληνική κουλτούρα, ελληνική παράδοση, ελληνικές ρίζες και δεν είχε καμία σχέση ούτε με τους μουσουλμάνους που μπορούν να ζουν εκεί πέρα, ούτε με, τις, με την κουλτούρα, την οθωμανική, την τουρκική κτλ. Όπως και, και τα κατεχόμενα της στην Κύπρο, έτσι. Δεν είναι κομμάτια τα οποία ζούσαν, ξέρω εγώ, αμυγός τουρκικός πληθυσμός, ο οποίος βάλεται, χτυπιέται, κάνει, φτιάχνει κτλ. Και μπαίνει μέσα. Ο Ρώσος στον Ντανμπάς δεν πήγε να μπει μέσα. Λέει σταματάτε να τους βομβαρδίζετε, σταματήστε γιατί θα επέμβω να κάνετε πράξεις οι οποίες είναι απάνθρωπες, δεν είναι θέμα. Ούτε πρώτα-πρώτα η Ουκρανία με τη Ρωσία έχουν την ίδια θρησκεία, έτσι. Δεν είναι κανένα ξεχωριστό ζήτημα. Εδώ πέρα μιλάμε με τον Τούρκο, ο οποίος το 1974 έκανε εισβολή, στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο, καταλαμβάνοντας το 38% του εδάφους του νησιού. Ναι, αλλά ο κύριος Γκουτιέρες, συγγνώμη που σας διακόπτω, καλέ συνάδελφοι, ο κύριος Γκουτιέρες χθες το ξέχασε αυτό. Δηλαδή, είπε στον Πούτιν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Εγώ λέω, okay. Κουβέντα όμως για την εισβολή και κατοχή από το 1974 εκεί. Κουβέντα για το τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Κουβέντα τι γίνεται με το Κωσυβοπαίδιο. Κουβέντα τι γίνεται για την Ιεμένη. Δηλαδή, βλέπουμε όλοι αυτό που είπατε. Μου στέλνει εδώ και ένας φίλος ότι εδώ υπογράφτηκε, βρε εσύ Γιώργο, το 5 συνθήκη. Η απαγόρευση το δίκαιο του πολέμου στη Χάγη, το 5. Δεν σταμάτησε, λέει, δύο παγκόσμιους πολέμους. Δεν είναι εκεί το θέμα. Άρα προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε. Γιατί προφανώς, και θα σας το ρωτήσω ευθέως, κύριε Λιάτσο, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι ενοχλεί τη ρωσική πλευρά και θεωρεί ότι έχει φτάσει στο μη παρέκει και κάνει ό,τι κάνει. Ακριβώς τα θέματα τα δικά μας στην Κύπρο, στη Θράκη, ας πούμε, με τον Ερντογκάν κτλ. Νομίζω ότι πρώτος βασικός και διαχρονικός αλληλέγγυος προς αυτή την κατεύθυνση ήταν πάντα η Μόσχα, έτσι, τα τελευταία 40 πόσα χρόνια από το 1974 που πέρασαν. Καλά, έχουμε ξεχάσει το 1974. Σε λίγο μπορεί να κατηγορήσουμε και τη Σοβιετική Ένωση για την εισβολή της Τουρκίας. Μη αφήστε το αυτό. Τι ενοχλεί τη Ρωσία, πιστεύετε? Γιατί είναι και θέμα και ψυχολογικό. Τι είναι αυτό που θεωρεί ότι είναι ως μη παρέκει? Ως εδώ και μη παρέκει. Είναι ένα απλό πράγμα. Το 91, πριν διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, εσείς δώσατε εγγυήσεις ότι όταν ο Γκορμπατσόφ συμφώνησε στην επανένωση των δύο γερμανικών κρατών, όταν υπήρχε ακόμα η Σοβιετική Ένωση, όταν υπήρχε το σύμφωνο της Βαρσοβίας, αλλά ουσιαστικά έπνεε τα τελευταία του αυτά εκεί πέρα, τότε, και έχω γράψει γι' αυτό το ντοκουμέντο, το οποίο μπήκε, το έβαλε ο Σπίγκελ τώρα αυτές τις μέρες. Ναι, για πείτε το αυτό. Που δείχνει ότι το ΝΑΤΟ και οι μεγάλες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Γερμανία, συμφώνησαν ότι δεν θα κάνουν πέρα από τον ποταμό Όντερ καμία ανάπτυξη του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Δηλαδή στο ΝΑΤΟ θα μπει μόνο, θα ενσωματωθεί η DDR, η οποία έγινε συστατικό κομμάτι της Γερμανίας, και από εκεί και πέρα τίποτα. Και λέει ο Πούτιν, με βάση αυτό το 97 πήγαμε και υπογράψαμε το βασικό ντοκουμέντο συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ-Ρωσίας, αλλά κοιτάξτε τι έγινε από το 97 και μετά. Στα λόγια ήμασταν ναι, χαϊδευόμασταν, δίναμε τα χέρια, πίναμε καφέ κτλ. Αλλά από το 97 μέχρι σήμερα, λέει, έγιναν 5 κύματα διεύρυνσης του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς με 14 ολόκληρες χώρες. Όλες αυτές οι χώρες είναι πρώην του μπλοκ της Βαρσοβίας, του συμφώνου της Βαρσοβίας, ή είναι τα αποτελέσματα, τα αποκόμματα της μεγάλης Ιουγκοσλαβίας της παλιάς. Ουσιαστικά τι σου λέει? Το ΝΑΤΟ ήρθε στην αυλή μου και τώρα που έφτασε στα πρόθυρα της Ουκρανίας λέω μπάστα, τελείωσαν τα πράγματα. Αυτή είναι η απλή λογική. Προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια σαν ΝΑΤΟ, βασικά σαν ΝΑΤΟ, σαν Αμερικάνοι μέσω του ΝΑΤΟ και για όλη την Ευρώπη, να δείξουμε προς τα έξω. Κοιτάξτε τι λέει ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα συνέχεια, στην Αθήνα. Λέει το εξής: η ρωσική επιθετικότητα, ο ρωσικός επεκτατισμός, μα με συγχωρείς, για ηλίθιους μας περνάς. Εμείς είμαστε απόγονοι του Αριστοτέλη. Όταν κάνεις εσύ επεκτατισμό και κατηγορείς τον άλλον ακριβώς για το αντίθετο, τότε και σου λέει ο Πούτιν, από το 97 μέχρι σήμερα 14 χώρες μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Ποιος κινήθηκε προς Ανατολάς? Το ΝΑΤΟ, ναι. Και τι μου λες ότι εγώ πάω να επιτεθώ σε ποιον? Εγώ προσπαθώ να φυλάξω την αυλή μου, σου λέει. Αυτή είναι η Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι το τελευταίο forpost
το τελευταίο τμήμα, ναι, το οποίο το θεωρώ κόκκινη γραμμή, όχι γιατί θέλω να είναι στη σφαίρα επιρροής μου. Εγώ πάλεψα, σου λέει ο Πούτιν, από το 1991 και μετά στην ανεξάρτητη Ουκρανία, να υπάρχει ανεξάρτητη Ουκρανία, αλλά να είναι ουδέτερη. Να μην γεμίσει και αυτή με όπλα, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ελλάδα τώρα στην Αλεξανδρούπολη, όπως είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία και η Πολωνία από την άλλη πλευρά. Αυτός είναι δακτύλιος που θέλεις να με κλείσεις μέσα. Δεν θα στο επιτρέψω. Αυτή είναι η απλή της λογική. Κύριε Λιάτσο, όση ώρα μιλάτε πρέπει να σας πω, έχω κατακλυσμό μηνυμάτων. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης. Είναι δυνατόν η Δύση να εννοεί ότι μόνο η Γερμανία μπορεί να ενοποιείται και να δημιουργεί ζωτικό χώρο γύρω της μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αναφέρεται βεβαίως στην ενοποίηση της Γερμανίας. Άλλος ακροατής λέει, σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον κύριο Λιάτσο να μας πει ποια είναι στην πραγματικότητα η εικόνα στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Διότι είναι μόνο οι Ρώσοι ρωσόφωνοι, δεν υπάρχει ουγγρική μειονότητα. Αυτή επίσης δεν καταπιέζεται, δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουκρανία? Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο. Στην Κρήτη έχεις εκεί πέρα ακροατές οι οποίοι δεν κοιμούνται, να το πω έτσι, βαθιά σε βαθύ ύπνο. Καταλαβαίνουν τι γίνεται, τις ερωτήσεις το κατανοώ εγώ αυτό. Ναι, ακριβώς. Αυτοί που θεωρούν ότι η Ρωσία έδωσε 700-800.000 διαβατήρια, δηλαδή ρωσική υπηκότητα, σε κατοίκους του Ντανμπάς, που είναι άλλοι τόσοι και παραπάνω που συνεχίζουν να παίρνουν διαβατήρια, δεν είναι η πρώτη διδάξασα. Στα Καρπάθια πραγματικά έχουν πάρει ουγγρικά διαβατήρια γύρω στις 150.000 Ουκρανοί πολίτες, και μάλιστα όταν έθεσε θέμα η Ουκρανία τι γίνεται, βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, ναι, ο οποίος είπε, ρε παιδιά, θέλετε να έρθετε στην Ευρώπη, με συγχωρείτε. Δηλαδή το πρόβλημα, το τι θα πάρει ο άλλος, ποια επικότητα θα πάρει, είναι ότι το συμφέρει. Αυτό κάνει και μην έχετε κανένα πρόβλημα. Δεύτερον, το 75% των Μολδαβών έχουν πάρει ρουμάνικα διαβατήρια. Ο κόσμος δεν είναι σε επίπεδο εθνικό, δεν βλέπει αυτά τα επίπεδα σε εθνικό επίπεδο, εθνικιστικό πόσο μάλλον, αλλά τα βλέπει σε κοινωνικό. Ο Μολδαβός που έχει ρουμανικό διαβατήριο μπορεί να μπει να κινηθεί ελεύθερα στην Ευρώπη. Ο Ουκρανός που έχει ουγγρικό διαβατήριο μπορεί επίσης να κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ένα μεγάλο κομμάτι των κατοίκων της Ουκρανίας θέλουν να πάρουν ρωσικό διαβατήριο, γιατί αισθάνονται αυτή τη μητρική συγγένεια που έχουν με τη Ρωσία. Άρα μου λέτε ότι αυτό που υπερπροβάλλεται είναι τα διαβατήρια τα ρωσικά, αλλά δεν λέγεται κουβέντα για τα ουγγρικά και τα ρουμανικά, έτσι? Αυτό καταλαβαίνω. Μα αυτό γίνεται, δεν είναι θέμα, δεν κρύβεται αυτό το πράγμα. Όταν όμως εμένα ένα πράγμα δεν με συμφέρει, βάζω τα χέρια σαν παιδί μπροστά στα μάτια, άρα δεν με βλέπετε, αυτό είναι παιδική προσέγγιση. Να σας πω και κάτι άλλο τελευταίο για τους Έλληνες της Μαριούπολης. Θα το πω, οι Έλληνες της Μαριούπολης βρέθηκαν εκεί επί μεγάλης Εκατερίνης οι περισσότεροι, ήταν και άλλοι, αλλά οι περισσότεροι βρέθηκαν τότε. Γιατί πήρανε μέρος και έδειξαν ηρωική στάση δίπλα στο ρωσικό στρατό ενάντια στον Οθωμανικό στρατό στους κρημαϊκούς πολέμους. Για τους αντάμεψε τότε η Μεγάλη Εκατερίνη, δίνοντάς τους τεράστια λατιφούντια και εκτάσεις δηλαδή, στην περιοχή του Αζόφ. Είναι οι λεγόμενοι Έλληνες του Αζόφ. Και τους έβαλε εκεί για να μην υπερτερήσει τότε το τατάρικο, δηλαδή το μουσουλμανικό στοιχείο. Η Γερμανίδα στην καταγωγή, καθαρά ήρθε στη Ρωσία, σωστά, στην Πετρούπολη, 16 χρονών. Λοιπόν, αυτή η Μεγάλη Εκατερίνη έφερε τους Έλληνες εκεί πέρα στο Ντανμπάς, και η Μαριούπολη είναι συστατικό στοιχείο του Ντανμπάς. Υπάρχουν εκεί γύρω στις 100.000 Έλληνες, αλλά υπάρχουν και περίπου άλλοι τόσοι Έλληνες που είναι στην πλευρά των αυτόνομων δημοκρατιών. Καταλάβατε, ποια είναι η μητρική τους γλώσσα? Τα ρωσικά φυσικά. Και τι κάνει ο άλλος? Πάει και τους πιάνει από το Κίεβο και τους λέει, εσείς ως Έλληνες θα πρέπει να μιλάτε τα ελληνικά και τα ουκρανικά. Και λέει, να τα μιλάμε, λέει, τα ελληνικά, και κάναμε πανεπιστήμιο εκεί πέρα επί εποχής του Αΐμνης του Παπούλια, ας πούμε, που είχε πάει πριν από 20 χρόνια εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλά ο βασικός λόγος της περιοχής όλης, Ουκρανών, Ρώσων, Ελλήνων, Τατάρων, Εβραίων κτλ., είναι τα ρωσικά γλώσσα. Αυτή ήταν η Ρωσία, η Μεγάλη Ρωσία, που ένωνε όλους αυτούς τους πληθυσμούς και γύρω-γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα και γύρω από την Κασπία Θάλασσα. Αυτοί οι οποίοι τώρα πάνε και με επικαλούνται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και διάφορες, ειδικά οι Αμερικανοί, είναι οι τελευταίοι που έχουν δικαίωμα να μιλήσουν για αυτές τις περιοχές. Σε τελευταία ανάλυση, λέει ο Ρώσος εδώ πέρα,
κουβέντιαζα τώρα με ένα διπλωμάτη τις προηγούμενες μέρες και λέει, με συγχωρείς, λέει, στην Ελλάδα, γιατί δεν το λέτε αυτό το πράγμα? Λέω, ποιο? Οι Αμερικάνοι, λέει, πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα είναι μακριά από τη χώρα τους και έρχονται να κάνουν κουμάντο στη δικιά μας γειτονιά, στη Μαύρη Θάλασσα. Λες και εγώ κάνω στρατιωτικά γυμνάσια στον κόλπο του Μεξικού. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό το πράγμα? Ότι η Αμερική έχει πάψει να είναι ο ένας και μοναδικός και έχει πάψει να είναι ο αφαλός της παγκόσμιας πολιτικής σήμερα. Κύριε Λιάτσο, όσο δε που εγώ, ναι, λέω και την αφαιρετική μου ως ελληνάρας έκφραση, ότι ο αφαλός της γης είναι στους δελφούς. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει το δει. Ωραίο αυτό. Κύριε Λιάτσο, ρωτάνε άλλοι ακροατές, τι εικόνα έχετε στην πραγματικότητα, τη δική σας, αυτή που εσείς κατέχετε, ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Έχουν μπει ισχυρά ρωσικά στρατεύματα? Δεν έχουν μπει, περιμένουν να μπουν? Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει μια εικόνα θολή και στη Δύση, η αλήθεια είναι. Κατά άλλους ηγέτες δεν έχουν μπει, περιμένουν για να μπουν. Κατά άλλους έχουν ήδη μπει. Κατά άλλους έχουν μετρηθεί και 100 φορτηγά. Εγώ όταν τ' άκουσα αυτό χθες, 100 φορτηγά, λέω, αν με 100 φορτηγά ασφάλισαν την περιοχή, καληνύχτα. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει? 100 φορτηγά, αν φέραν άμμο, μπορούσαμε να χτίσουμε μια πολυκατοικία τριών ορόφων και όχι παραπάνω. Μάλιστα. Τι συμβαίνει, λοιπόν, τι εικόνα έχετε εσείς? Αν ακούσουμε ειδικά Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν κυρώσεις στη Ρωσία κατά του αγωγού, λες και το φυσικό αέριο. Θα έρθω σε αυτό, θα έρθω. Αφήστε το αυτό. Πείτε μου τι εικόνα, λοιπόν, έχετε αυτή τη στιγμή. Η εικόνα μου είναι η εξής. Και επιτρέψτε μου να πω ότι άμα δει κάποιος και τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, μέσα από την. Μέσα από το ψέμα που λένε, δεν κρύβεται, γιατί φαίνεται προς τα έξω ποια είναι η εικόνα. Η εικόνα είναι η απλή. Δεν υπάρχει ρωσικός στρατός μέσα στην Ουκρανία, πόσο δε δεν υπάρχει ρωσικός, πώς να το πούμε, οργανωμένα στρατιωτικά τμήματα, στρατιωτικές μονάδες του ρωσικού στρατού στον Ντανμπάς. Έχουν κινηθεί κάποια καμιόνια, ναι, γιατί η Ρωσία με τον Ντανμπάς, τα σύνορα δηλαδή, είναι εδώ. Περάσαμε, κάνει δύο βήματα και περνάς ο ένας τον άλλον, έτσι. Στα 50 χιλιόμετρα από εκεί, στα 100 χιλιόμετρα, υπήρχαν ανέκαθεν στρατιωτικές βάσεις ρωσικές. Εκεί κινούνται, το έλεγα χθες αυτό εκεί πέρα, δείχνανε, να λέει, κοιτάξτε τις εικόνες. Οι εικόνες που κουβαλάνε καμιόνια με στρατιώτες, ναι, είναι πραγματικές. Αλλά σε ποιο σημείο είναι? Γιατί να το δεχτώ ότι είναι μέσα στην Ουκρανία ή μέσα στο Ντανμπάς? Δεν είναι. Δεν έχουν μπει μέσα, και εγώ πιστεύω ότι λέει η ρωσική ηγεσία για τον απλούστατο λόγο. Επειδή ξέρω την Ουκρανία πολύ καλά, σας πω και ένα μυστικό που δεν είναι καθόλου μυστικό. Εγώ σπούδασα στο Κίεβο και ξέρω πολύ καλά την Ουκρανία. Έχω συγγενείς εκεί πέρα και μιλάω κάθε μέρα με διάφορες πόλεις της Ουκρανίας. Δεν υπάρχει κανένας πανικός. Κοιτάξτε τους ανταποκριτές και τους απεσταλμένους ελληνικών μέσων ενημέρωσης που βρίσκονται εκεί. Ό,τι και να λένε, ταυτόχρονα συμπληρώνουν ότι γίνονται καταστάσεις. Οι κάτοικοι του Κιέβου, λέει, κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην πόλη, κάνουν αυτό. Στη Μαριούπολη επίσης, καθηγητές ελληνικών στη Μαριούπολη λένε το ίδιο. Άρα, γιατί να ακούσω εγώ την κυρία Λάιεν, ας πούμε, για τις, μην πω καμιά κουβέντα τι λέει εκεί πέρα, και να μην ακούσω αυτούς οι οποίοι μου μεταδίδουν ζωντανή εικόνα πώς είναι οι άνθρωποι μέσα στη Μαριούπολη, πώς είναι στο Κίεβο, πώς είναι στο Χάρκοβο, που δεν αισθάνεται κανένας ότι έρχονται βόμβες και ότι πρέπει να πάμε να κρυφτούμε στα καταφύγια, πέρα από τους προπαγανδιστές του CNN και του BBC, οι οποίοι βγάζουν έτοιμα, πληρωμένα πλάνα. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε περάσει στο Αφγανιστάν παλιότερα, εδώ που τα λέμε. Τα στημένα πλάνα. Θυμάστε, είχε γίνει ολόκληρο. Άρα για σας, ολόκληρη ιστορία. Η ρωσική κυβέρνηση πότε θα περάσει, σε ποια κατάσταση θεωρείτε ότι θα περάσει στρατεύματα? Αυτό το είπε, ναι, ο Πούτιν. Και δεν θέλετε να ακούτε ορισμένα πράγματα, όχι εσείς συγκεκριμένα, έτσι. Δεν θέλει η Δύση να ακούει ορισμένα πράγματα γιατί δεν τη συμφέρει. Πήρε νομιμότατα πήρε το δικαίωμα από την Άνω Βουλή τη Ρωσική ότι μπορεί να κινήσει στρατό στο εξωτερικό. Βγαίνει ο ίδιος και επεξηγεί τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν χρειαστεί θα πάμε και θα μπούμε μέσα στο Ντανμπάς, έτσι ώστε να λύσουμε το πρόβλημα της ασφάλειας των κατοίκων. Μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτό το είπε χθες το βράδυ, πέρασαν από τότε πόσο, 12-14 ώρες. Μέχρι αυτή τη στιγμή, λέει, δεν
συμβαίνει κάτι τέτοιο και το βλέπω και εγώ ότι δεν συμβαίνει. Μικροπροβοκάτσιες υπάρχουν, αλλά αναγκαιότητα για να μπει μέσα στρατός δεν υπάρχει, για τον απλούστατο λόγο διότι αυτοί οι πολιτοφύλακες που ήταν εκεί το 2015 έχουν δουλέψει, έχουν εξελίξει την πολιτοφυλακή τους σε τακτικό στρατό του Ντανμπάς, του Λουγκάντ και του Ντανιέτσκ και έχουν στη βάση οργανωμένου τακτικού στρατού 10, 12, δεν ξέρω, 13.000, 15.000 ανθρώπους πόσες έχουν εδώ πέρα, που είναι εμπειρότατοι, είναι ετοιμολογότατοι. Τα τελευταία 7-8 χρόνια έχουν πάρει τεράστια εμπειρία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι υπηρέτησαν στο ρωσικό στρατό παλιά, έχουν καταγωγή από τον Ντανμπάς και γύρισαν πίσω, δεν έχουν καμία σχέση με το στρατό το ρωσικό, και γύρισαν πίσω να βοηθήσουν τα πάτρια εδάφη, να το πούμε έτσι. Είναι ο Έλληνας, ο Κωσέ, τον οποίο το 2015 τον σκοτώσανε, που ζούσε στην Ελλάδα, νομίζω στη Θεσσαλονίκη, και όταν ξέσπασαν το Μάιο οι ταραχές του 2014, γύρισε πίσω ο άνθρωπος, γιατί ήταν ο πατέρας του και η μάνα του εκεί, δεν ήθελε να τους αφήσει μόνος του, και μετά από ένα χρόνο σκοτώθηκε από μια βόμβα που έπεσε εκεί πέρα, και είναι και άλλοι, είναι αρκετοί Έλληνες εκεί πέρα, οι οποίοι είναι και θα έλεγα και ανάμεσα στα κομμάντα εκεί του στρατού της αυτόνομης περιοχής. Κύριε Λιάτσο, επειδή ξέρω ότι σας ζητάει πολλοί κόσμος αυτές μέρες και ώρες, αλλά θα κάνω δύο ερωτήσεις, δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Από αυτές διαλέγω που μου έστειλε εδώ ο κόσμος για να έχετε μια σφαιρικότερη ερώτημα. Κατά τη γνώμη σας και γνωρίζοντας του πώς λειτουργεί η ρωσική πλευρά, αυτή ακούμε σήμερα, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πηγαίναμε σε μια πολιτική, πέστε τι όπως θέλετε εσείς, διπλωματική λύση τώρα? Είναι αυτοί οι τέσσερις όροι που ακούσαμε χθες στη συνέντευξη τύπου του Ρώσου Προέδρου? Είναι κάτι άλλο? Πώς δηλαδή θα μπορούσε να αποκλιμακωθεί αυτό όλο? Εγώ αυτό που εισπράττω εδώ πέρα είναι το εξής. Η Ρωσία πριν από 2 μήνες έδωσε στην Αμερική γραπτά αιτήματα ότι θέλει να εξασφαλίσει την ασφάλειά της σε αυτή την περιοχή. Για να γίνει αυτό, λέει, πρώτον, δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ η Ουκρανία. Δεύτερον, γίνει δεν γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, δεν θα μπουν στρατιωτικές βάσεις και στην Ουκρανία και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, γιατί άπτονται της δικής μου ασφάλειας. Και τρίτον, ελάτε να καθίσουμε να είναι όλα εντάξει, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα με καμία χώρα, που ανήκει, σε ποιον ανήκει κτλ. Να γυρίσουμε στο καθεστώς του 1997, όταν τότε μετά από εκεί μπήκαν 14 χώρες στο ΝΑΤΟ. Τώρα θα πει κάποιος να φύγουν από το ΝΑΤΟ 14 χώρες, είναι αδύνατο. Μπορεί όμως να φύγουν από αυτές τις χώρες που έγιναν μέλη του ΝΑΤΟ οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες απειλούν άμεσα την ασφάλεια της Ρωσίας. Είναι πολύ απλό. Θα μου πει κάποιος ότι δεν πρόκειται ποτέ οι Αμερικάνοι να πάνε σε κάτι τέτοιο. Αλλά τι να κάνουμε, λέει ο Ρώσος, έχω δημιουργήσει για μένα σήμερα τέτοια οπλικά συστήματα, τα οποία μπορούν και μου επιτρέπουν, αν εγώ αισθάνομαι ανασφαλής, να δημιουργήσω και σε σένα ανασφάλεια. Μάλιστα, σαφές αυτό. Και αυτό πρώτον αφορά την Ευρώπη, αλλά κυρίως αφορά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πιστεύουν ότι είναι μακριά και ότι θα επιδιώξουν να γίνει ένας πόλεμος στην Ευρώπη μακριά από αυτούς για τα συμφέροντα τα δικά τους. Είναι το μεγάλο θέμα που έχουν οι Ρώσοι έναντι των Ευρωπαίων, που θα ήθελαν η Ευρώπη να έχει μια δική της ξεχωριστή ευρωπαϊκή φωνή. Πρώτο-τελευταίο ερώτημα. Είναι υπαρκτή η σχέση πια βαθιά στρατηγική Ρωσίας-Κίνας, ή είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι όπου η Κίνα ναι μεν, αλλά? Αν είδατε την τελευταία κοινή διακήρυξη που έκαναν οι δύο ηγέτες κατά τη διάρκεια της έναρξης της Ολυμπιάδας, νομίζω ήταν εκείνη τη μέρα, λένε ξεκάθαρα το εξής, και μάλιστα ο Σι Τζιπίν είπε το εξής: δεν έχουμε διαμορφωμένη στρατηγική συμμαχία μεταξύ μας, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σύμφωνο Πεκίνο-Μόσχας ή δεν ξέρω τι άλλο κτλ. Όμως οι σχέσεις μας, λέει, σε οικονομικό, πολιτικό και γεωπολιτικό επίπεδο είναι πολύ υψηλότερες από τις σχέσεις ενός συνασπισμού. Τι εννοεί εδώ? Δεν είμαστε ένας συνασπισμός όπως το ΝΑΤΟ, που εκεί πέρα υπάρχει η αρχή του ενός και όλοι οι άλλοι από κάτω σαν καλικάτζαροι χορεύουν. Είμαστε δύο ισότιμες μεγάλες δυνάμεις, η κάθε μία με τις δικές της υπεροχές, η κάθε μία με τις δικές της αδυναμίες, που αλληλοσυμπληρωνόμαστε στο οικονομικό επίπεδο, στο στρατιωτικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα, στο επιχειρηματικό κτλ. Πιο δυνατή οικονομικά η Κίνα από τη Ρωσία, αυτό φαίνεται.
αλλά δεν έχει τα επίπεδα της στρατηγικής αμυντικής ικανότητας που έχει η Ρωσία και που το κρατάει ακόμα από τη Σοβιετική εποχή. Αυτή είναι η σχέση που έχουν. Δεν βλέπω εγώ κανέναν άξονα οργανωμένο, εννοώ συμμαχικό, Μόσχας Πεκίνου, και ούτε το επιδιώκουν, ούτε οι Κινέζοι το επιδιώκουν αυτό, ούτε οι Ρώσοι, αλλά αυτό όμως δεν πάβει να αποτελεί πρόκληση για τη Δύση, για τα συμφέροντα τα αγγλοσαξονικά, ότι κάποιοι άλλοι πάνε να μας ρίξουν από την πρωτοκαθεδρία. Στη Μόσχα θεωρούν ότι η πρωτοκαθεδρία για το αγγλοσαξονικό σύστημα έχει χαθεί, ούτε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας Πεκίνου-Μόσχας, ούτε οποιασδήποτε άλλη κατάσταση. Είναι η εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας τα τελευταία χρόνια τέτοια, που οδηγεί σε νέες ατραπούς την παγκόσμια κοινότητα. Θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα που το είπατε και εσείς, το υπενιχτήκατε, ότι με τη Μέρκελ μπορεί να είχα διαφωνίες, λέτε, στον τρόπο, αλλά είχε μία στρατηγική και μία κουλτούρα. Εδώ με τον νέο καγκελάριο υπάρχει ένα θέμα. Θέλω μαζί με αυτό όμως να βάλετε και το ενεργειακό, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι. Σωστά. Είτε τα αντίμετρα, θα το πω ευθέως κύριε Λιάτσο, της Ρωσίας, αφού έχει κυρώσει, θα κάνει αντίμετρα. Άρα αυτό κάτι σημαίνει για τα ενεργειακά. Είτε το ακριβό LNG από την Αμερική. Αυτός που έχει θέμα είναι η υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν έχουν ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Αμερικάνοι, και τολμώ να πω ούτε οι Γάλλοι, που έχουν πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ρεύματος. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο, πάνω στο οποίο γίνεται χοντρή σπέκουλα, και μάλιστα με τον πιο χυδαίο τρόπο, από πλευράς Ευρωπαίων ηγετών, κυρίως στις Βρυξέλλες. Οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν τη ζέστη τους, έχουν τους παχυλούς μισθούς τους, αυτός ο στρατός των κυφήνων που λέω εγώ πολλές φορές, χωρίς να παράγει τίποτα, παράγει μόνο καταγγελίες, διακηρύξεις, το ένα το άλλο και τίποτα ουσιαστικό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έγινε ένας αγωγός με την μεγάλη συνεργασία, κοιτάξτε, χωρών και επιχειρήσεων γιγάντων της Ρωσίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Γαλλίας και της Αυστρίας. Το 50% των εξόδων των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ που χρειάστηκε για να χτιστεί αυτός ο αγωγός, που μεταφέρει φυσικό αέριο απευθείας από τη Ρωσία στη Γερμανία μέσω της Βαλτικής, χωρίς κανένα ενδιάμεσο, χωρίς Ουκρανίες, Πολωνίες, Λευκορωσίες και οτιδήποτε άλλο, άρα και χωρίς εκβιασμούς, αυτός λοιπόν ο αγωγός που είναι έτοιμος από τα τέλη Νοεμβρίου, και που μέσα όλο τον Δεκέμβριο οι Ρώσοι έβαλαν το λεγόμενο τεχνητό γκάζι, αυτό που πρέπει να γεμίσει έτσι ώστε να έρχεται το άλλο και να το σπρώχνει, είναι τεχνητή όρη αυτή, εν πάση περιπτώσει, που σημαίνει ότι αύριο το πρωί πατά το κουμπί και φτάνει γκάζι στη Γερμανία. Με αυτή την έννοια το λέω. Και έρχεται τώρα ο καινούριος καγκελάριος, ο οποίος είναι και αυτός δέσμεος υποχρεώσεων προς τους πρασίνους, γιατί έχει ένα συνασπισμό εκεί πέρα, οι οποίοι έχουν άλλα σχέδια στο νου τους, κυρίως αμερικανικά, γιατί είναι ένα project αμερικάνικο, λένε εδώ στη Μόσχα το κόμμα των πρασίνων στη Γερμανία. Και λένε, και φτάνουν στο επίπεδο να μας λέει η κυρία Φον Λάιν τώρα, ότι προσέξτε, θα κάνουμε κυρώσεις κατά του αγωγού. Το ξαναλέω. Κυρώσεις γιατί? Εντάξει, αλλά εμένα με ενδιαφέρει, κύριε Λιάτσο, που ζω στην Ελλάδα και ξέρω ότι έχουμε φυσικό πλούτο, το μονοπόλιο μην το έχει ούτε η Ρωσία. Δηλαδή και η πατρίδα μας μπορεί να δώσει φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Θέλω πριν κλείσουμε να σας... Εγώ θα ήθελα να γίνει αυτό, αλλά δεν το αφήνουν. Δεν το αφήνουν. Συγγνώμη, μια φράση μόνο να πει. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ο Πούτιν έχει πει ξεκάθαρα ότι ο αγωγός που πάει εδώ και 55 χρόνια από την εποχή του Βίλι Μπραντ από τη Σοβιετική Ένωση τότε στη Γερμανία δεν σταμάτησε να λειτουργεί παρά τις θεομηνίες και παρά τις ανατροπές, τη διάλυση του σοσιαλιστικού συστήματος, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, δεν σταμάτησε ποτέ να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις που είχε έναντι των συμβολέων του. Ούτε τώρα θα γίνει κάτι τέτοιο. Με αυτή την έννοια, εγώ θα συμφωνούσα με την... Άκουσα τον Μητσοτάκη να μιλάει χτες και είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην αυτή. Από την πλευρά της Ρωσίας δεν υπάρχει πρόβλημα προμηθειών με βάση τα συμβόλαια τα οποία υπάρχουν. Δεν θα κάνει η Ρωσία εκβιασμό, αν εσύ μου κόψεις δεν ξέρω τι, εγώ θα σου κόψω τον γκάζι. Όχι. Αυτό δεν θα γίνει από την πλευρά της Ρωσίας, γιατί υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις, διακρατικές υποχρεώσεις που η Ρωσία δεν θέλει να τις σταματήσει και δεν τις σταμάτησε ποτέ. Αυτό το λέει η ίδια η πράξη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Ξέρω ότι είναι πολύτιμος και θέλω να σας παροτρύνω, εάν βρεθείτε, καταρχάς να τα ξαναπούμε, και αν βρεθείτε ποτέ σε συνέντευξη τύπου, που βρίσκεστε εκπροσωπώντας μέσα ενημέρωση,
παρόντος είτε του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών είτε του Ρώσου Προέδρου, να του θέσετε και ένα ερώτημα. Αφού μιλάει ο κύριος Πούτιν και ο κύριος Λαυρόφ για τις συνθήκες που δεν εφαρμόζουν οι δυτικοί τις υποσχέσεις, γιατί δεν επανέρχεται και στην περίφημη συνθήκη ειρήνης περί ενοποίησης Γερμανίας να υπογραφεί, να ανοίξει και ο δρόμος για τις γερμανικές επανορθώσεις στην Ελλάδα? Αυτό επικαλεί τη Γερμανία στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει συνθήκη ειρήνης, υπάρχει συμφωνία 4-2. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το ξέρω. Δυστυχώς και οι δικοί μας πολιτικοί ηγέτες πριν από 40-50 χρόνια έκαναν μεγάλα λάθη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που δεν έχουμε χρόνο τώρα να το ανοίξουμε. Όχι, αλλά σας παροτρύνω να το θέσω σε ερώτημα. Γιατί δεν πάμε σε συνθήκη ειρήνης για να τελειώσει και αυτό το νομικό τερτύπι, ότι οι τύποι δεν έχουμε συνθήκη ειρήνης, έχουμε συμφωνία 4-2. Έχει ενδιαφέρον. Εγώ θεωρώ ότι η Ρωσία είναι υπέρ αυτού του θέματος, απλώς δεν είναι στην επιφάνεια αυτό το θέμα, δεν είναι δηλαδή στην επικαιρότητα σήμερα. Από εμάς εξαρτάται να ξαναβγεί στην επικαιρότητα. Κανένας άλλος δεν θα το κάνει για εξ ονόματός μας. Αν το βάλουμε, θα το περάσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη. Να είστε καλά.